Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγενεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λέγαμε την προηγούμενη φορά και συνεχίζουμε σήμερα, πάντα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, για τους αποστατήσαντας αγγέλους, δηλαδή για τους δαίμονες, για τους οποίους ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι ο Εωσφόρος, ο αρχηγός των αποστατών, δεν έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της πορνείας ή της μοιχείας ή της κλοπής ή του φόνου, αλλά εξαιτίας της περηφανίας και της αλαζονίας του. Δηλαδή δεν έκανε τέτοιες αμαρτίες που, ας πούμε, εμείς στον κόσμο τις θεωρούμε πολύ μεγάλες, γενικά ο κόσμος, αλλά έπεσε στην υπερηφάνεια, η οποία είναι η μέγιστη, και στην αλαζονία, η οποία είναι η μέγιστη αμαρτία και είναι το εύκρατο κλίμα μέσα στο οποίο γίνονται όλες οι αμαρτίες, ξέρετε. Μέσα από στην υπερηφάνεια πέφτει ο άνθρωπος και μετά αρχίζουν όλες οι πτώσεις, οι υπόλοιπες. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, όπου λέει πτώμα συνέβη, όπου έγινε πτώμα, εκεί η υπερηφάνεια προεσκήνωσε, δηλαδή προηγουμένως εκεί υπήρξε υπερηφάνεια. Και οι αρχαίοι το λέγανε, της πτώσεως ηγείται η ύβρις. Η ύβρις στους αρχαίους χρόνους σημαίνει υπερηφάνεια. Έτσι. Δηλαδή πριν από κάθε πτώση προηγείται, αυτό σημαίνει το ηγείται, έτσι, προηγείται η ύβρις, πηγαίνει μπροστά η υπερηφάνεια. Γι' αυτό κανείς, αν θέλει να δει κάθε φορά που πιάνει τον εαυτό του να πέφτει, αν θέλει να δει λίγο πίσω, να κάνει μια αναδρομή δηλαδή στο πώς έφτασε να πέσει, θα βρει πίσω αν πάει στην υπερηφάνεια. Έτσι αυτό έπαθε και ο Εωσφόρος. Η υπερηφάνεια μπορεί να είναι ένας λογισμός, ένας απλός υπερήφανος λογισμός, μια κατάκριση ας πούμε, η οποία και αυτή ξεπηδάει από μια μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, πάλι υπερηφάνεια, και η κατάκριση μετά σε πάει και κάνεις και άλλα πολύ χειρότερα. Και πολλές φορές ο Θεός παραχωρεί να πέσει κανείς σε σαρκικά αμαρτήματα, επειδή κατακρίνει, επειδή έχει υπερηφάνεια. Γιατί δεν το πιάνει αυτό το μεγάλο που έχει, αλλά πιάνει τα άλλα. Έτσι, πιάνει τα σαρκικά, σοκάρεται από αυτά, τα οποία αξιολογικά είναι μικρότερα, αλλά και αυτά είναι πολύ σοβαρά βεβαίως. Και βλέποντας αυτά, μετανοεί και μαθαίνει πλέον να μην υπερηφανεύεται σιγά σιγά ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Θεός προσπαθεί να μας γλιτώσει από αυτό το κακό, ξέρετε, και πάρα πολύ ευαρεστείται στους ανθρώπους που καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνη. Πάρα πολύ. Και κατ' εξοχήν αυτοί που μοιάζουν στο Θεό είναι αυτοί που είναι ταπεινοί. Και αυτοί είναι που έχουν καλυθεί αγάπη. Ταπείνωση και αγάπη πάει μαζί. Λέμε ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η αγάπη, και βεβαίως είναι. Αλλά πάντα είναι αδελφωμένη με την ταπείνωση. Γιατί αν δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει και αγάπη. Γιατί όταν, ας πούμε, αγαπάς τον άλλο, θα τον βάλεις πρώτο. Να είναι ταπείνωση. Έτσι δεν είναι. Θα τον τιμήσεις. Δεν μπορεί να τον αγαπάς να αφήσει πίσω σου, να βλέπει την πλάτη σου, θα τον βάλεις μπροστά. Και να είναι ταπείνωση αμέσως. Γι' αυτό ουσιαστικά είναι μία αρετή αυτό, η ταπείνωση και η αγάπη. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας αναφέρει ότι τον Εωσφόρο, τον διάβολο, τον εξέβαλε από την ουράνια αυλή του ο Θεός, όταν τόλμησε να σκεφτεί το εξής.
Έσομαι όμοιος το υψίστο. Αυτό σκέφτηκε ο διάβολος, ο Ιωσφόρος, ότι θα θέλω να γίνω όμοιος με τον ύψιστο, με τον Θεό. Φαντάστηκε ότι αυτός που ήταν κτίσμα και δημιούργημα μπορεί να ανέβει στη φύση και στην εξουσία του Τριαδικού Θεού, να γίνει όπως ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, συμπληρώνει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά φαντάστηκε ότι μπορεί να γίνει και σύγχρονος με τον Θεό, στον ίδιο να καθίσει τον θρόνο του Θεού, ο οποίος είχε και έχει το κράτος και την πατοκρατορική εξουσία σε ολόκληρη τη δημιουργία. Και βεβαίως ο Θεός μας κάνει σύγχρονος, συγχρόνος του, τους ανθρώπους. Το λέει στην Αποκάλυψη ότι σε αυτόν που θα νικήσει, λέει, θα το δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αλλά πώς νικάς? Νικάς πάλι δια του Χριστού και με τον Χριστό. Δεν νικάς μόνος σου. Έτσι ο Ιωσφόρος, αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία, ότι προσπάθησε μόνος του να νικήσει και να κυριαρχήσει και να μπει στο θρόνο του Θεού. Όταν όμως κανείς ακολουθεί τον Θεό και ταπεινώνεται και τον παίρνει βοηθό, τότε γίνεται σύγχρονος πραγματικά. Και αυτή είναι η μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Θεός και η μεγάλη, ας πούμε, ταπείνωση του Θεού. Γιατί να μας βάζει στο θρόνο του? Από τη μεγάλη ταπείνωση, τη μεγάλη αγάπη που έχει. Να μας κάνει μετόχους δηλαδή της δόξας του. Κατά τη φύση τους οι δαίμονες είναι πονηρά πνεύματα. Με νου και με θέληση. Έχουν και αυτά, βούληση, έτσι, έχουν θέληση. Έχουν και νου, είναι νόες. Νόες οι οποίοι δυστυχώς είναι ακάθαρτοι. Ήταν αρχικώς πνεύματα αγαθά, αναμάρτητα, αλλά μη τηρήσαντες στην εαυτόν αρχήν, μη παραμείναντες στην αρχική τους τάξη, εξαιτίας της υπερηφάνειας εξέπεσαν και δεσμής αηδής υποζώφων αυτούς ο Θεός τετήρηκεν, λέει ο Άγιος Ιούδας, ο αδελφότερος, στην καθολική επιστολή του Ιούδα. Έτσι, όχι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, άλλος Ιούδας, ο οποίος έχει γράψει την καθολική επιστολή που υπάρχει, μία από τις 7 καθολικές επιστολές μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός λέει λοιπόν, δεσμής αηδής, αιώνια δεσμά δηλαδή, ο Θεός έχει φυλάξει για τον διάβολο. Και η βασιλεία του και η κυριαρχία του, η οποία σήμερα φαίνεται να είναι, ας πούμε, σχεδόν καθολική και να έχει πιάσει όλους τους ανθρώπους και ιδίως τους νέους ανθρώπους δια της ειδονής και της αμαρτίας, θα καταληθεί. Έτσι, έχει ημερομηνία λήξης και από εκεί και μετά θα έχουμε το αιώνιο δέσιμο του διαβόλου και τη ρήψη του στη λίμνη του πυρός την καιωμένη, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Θα πει κανείς, γιατί δεν το κάνει από τώρα ο Θεός, να ησυχάσουμε? Γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ ο διάβολος, ξέρετε. Το έχουμε πει νομίζω και άλλη φορά. Αν κανείς, ας πούμε, προσέχει, μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα με τη βοήθεια του διαβόλου. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Μαθαίνει δηλαδή να αντιστέκεται στις παγίδες του, να είναι σε μια εγρήγορση και να μαζεύει στεφάνια. Κάθε φορά που νικάει το διάβολο παίρνει και ένα στεφάνι. Και σας έλεγα γι' αυτόν τον χαρισματούχο Αγιορείτη που τον ρωτούσανε ποιος ωφέλησε πιο πολύ, ο Πάτερ Παΐσιος, ο Πάτερ Πορφύριος, γιατί τους ήξερε όλους αυτούς οι γεροντάδες μεγάλους. Και λέει, να σας πω, αυτοί με ωφέλησαν γύρω στο 10% και το άλλο 30% λέει, το 1% το οφείλω στο διάβολο. Αυτός με βοήθησε. Ναι, όσο και να ακούγεται παράξενο. Δηλαδή, με τον πόλεμο που σου κάνει και εσύ αντιστέκεσαι και τον αντιμετωπίζεις, προοδεύεις. Γι' αυτό και τον αφήνει ο Θεός. Άρα η κακία του, εφόσον ήταν πρώην αγαθό πνεύμα, δεν είναι μέσα στη φύση του. Ο Θεός δεν τον έφτιαξε με κακή φύση, τον Ιωσφόρο, αλλά με αγαθή φύση, όπως και τους άλλους αγγέλους. Είναι η ίδια η φύση που έχουν και οι αγαθοί άγγελοι, που υπάρχουν και σήμερα ως αγαθοί και δεν εξέπεσαν. Αλλά τι ήταν εκείνο που τον έκανε να εκπέσει? Όχι η φύση, αλλά η προαίρεση, έτσι, η θέληση. Το ίδιο και εμάς, τους ανθρώπους. Εκείνο που μας κάνει να ξεπέφτουμε δεν είναι η φύση μας. Γιατί λένε μερικοί, είναι μέσα στη φύση μου, λέει, εμένα έτσι μου βγαίνει, να ζω ανήσυχα, να ζω, ξέρω εγώ, κλπ. Σπάταλα. Δεν είναι στη φύση του, κάνει λάθος. Είναι στην προαίρεσή του. Δηλαδή το θέλει και το κάνει.
Είναι διαστραμμένη η θέλησή μας. Τη διαστρέφουμε μόνοι μας, αν θέλετε, ή κληρονομάμε και μια διαστροφή από τους προγόνους μας, αλλά κάνουμε κι εμείς στη συνέχεια συγκατάθεση σε αυτή τη διαστροφή. Οπότε έχουμε και ευθύνη γι' αυτό. Ενώ αν ήταν στη φύση μας, θα λέγαμε, αφού είναι στη φύση μου, δεν μπορώ να αντισταθώ. Ενώ δεν είναι στη φύση μας. Γι' αυτό και είναι και θεραπεύσιμη η αμαρτία και η κακία. Ακόμα και στον διάβολο θα ήταν θεραπεύσιμη, δηλαδή θα μπορούσε και ο διάβολος να σωθεί, εάν ήθελε. Εάν έλεγε θέλω να σωθώ και λέω στο Θεό ήμαρτον, συγχώρεσέ με Θεό. Αλλά δεν το λέει γιατί δεν το θέλει. Δεν θέλει να ταπεινωθεί με τίποτα. Άρα η προαίρεσή τους έγινε η αιτία της πτώσης τους και εξαιτίας της προαίρεσής τους, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας τους, του αυτοεξουσίου τους, έγιναν αυτό που είναι σήμερα. Έτσι, ο Αιωσφόρος και η υποτακτική του, οι άλλοι δαίμονες. Και ενώ είχαν μια καλή κλίση, μια κλίση προς το καλό, από τη στιγμή που αμάρτησαν και μετά, έχουν αποκτήσει αυτή την αταλάντευτη κλίση προς το κακό. Έτσι, συνέχεια κλείνουν προς το κακό, προς την αμαρτία. Ο διάβολος δεν μετανοεί, γιατί δεν θέλει να μετανοήσει. Αν πει ήμαρτον, ή αν πει Θεέ μου συγχώρεσέ με, θα γίνει ξανά άγγελος φωτός. Αλλά δεν το λέει και δεν θα το πει ποτέ, γιατί έχει μεγάλη περηφάνεια, έχει μεγάλο εγωισμό. Γι' αυτό ξέρετε, η καλύτερη αντιμετώπιση του διαβόλου δεν είναι να τον πολεμάς κατά μέτωπο, να παίζεις ξύλο μαζί του, ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο, ή να του λες φύγε, δεν σε θέλω, αλλά είναι να το γυρνάς στην πλάτη. Έτσι, γιατί εκείνο που δεν ανέχεται ο υπερήφανος και ο άνθρωπος και οι δαίμονες είναι την περιφρόνηση. Έτσι, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη ιδέα τον εαυτό, όταν τον περιφρονήσεις, εκεί σκάει. Θέλει να ασχοληθείς μαζί του. Έστω και αρνητικά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ασχολείται κανείς καθόλου. Ένα περιστατικό. Σε μια γρυπνία του Αγίου Κυπριανού είχε έρθει μια δαιμονισμένη. Εδώ λέει σε παρένθεση, οι περισσότερες δαιμονισμένες είναι Μαρίες. Τώρα, εντάξει, το λέει ο Παππούλης. Γιατί λέει ο διάβολος φαίνεται ότι μισεί αυτό το όνομα της Παναγίας. Και κυνηγάει αυτές. Αλλά και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω Μαρίες λέγονται. Έτσι. Προς τη τιμή της Παναγίας έχουμε πολλές Μαρίες. Της είπα να έρθει μπροστά την ώρα που διάβαζα τις ευχές, λέει ο ιερέας. Γονάτισε εκεί και αφού τελειώσαμε τις ευχές του Αγίου Κυπριανού, που είναι για τους δαιμονισμένους, έτσι, τις λέω. Λοιπόν, τώρα, για να ελευθερωθείς από την ακαθαρσία και τα δαιμόνια, πες τη λέξη ήμαρτον. Έτσι, είπε στη γυναίκα. Δεν τη λέω. Βρε, πες την, δεν τη λέω. Δεν τη λέω, δεν τη λέω. Άρχισε να φωνάζει αυτή, έτσι. Ουσιαστικά μιλούσε το πονηρό πνεύμα από μέσα της. Και λέει ο παππούλης, να, θα παρακαλέσω τον κόσμο όλο που είναι εδώ να πει τη λέξη ήμαρτον. Φωνάξτε όλοι μαζί ήμαρτον. Και φώναξε όλος ο κόσμος ήμαρτον. Και ακούστηκε σε όλη την εκκλησία δυνατά. Το ακούς, της λέω. Ψέματα, ψέματα, ψέματα λένε. Το λένε μόνο με το στόμα τους. Εγώ δεν θα το πω ποτέ. Καταλάβατε πώς μιλάει ο διάβολος. Όχι ότι ο διάβολος βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, προσέξτε. Θα πεις καλά, λέει, έτσι. Με το στόμα το λέγανε, με την καρδιά δύσκολα να το πεις, το ήμαρτο. Αλλά το λέει ο διάβολος όχι ότι επειδή ξέρει τις καρδιές, απλώς εικάζει, υποθέτει ότι έτσι είναι τα πράγματα και πέφτει μέσα, αρκετές φορές πέφτει μέσα. Βλέπει τα εξωτερικά που κάνει ο κάθε άνθρωπος και τα πάθη που καλλιεργεί. Οπότε βγάζει και τα συμπεράσματά του και πολλές φορές δεν αστοχεί στα συμπεράσματά του. Οπωσδήποτε 5, 10, 20 από αυτούς που ήταν μέσα στο ναό δεν θα είχαν μια ολοκληρωμένη μετάνοια. Πόσοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία, ράβουν κεριά να ξεμολυθούν με τίποτα. Δεν θέλουν. Δεν υπάρχει μετάνοια. Άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα που φώναξαν το ήμαρτον, το είπαμε το στόμα. Δεν το είπαμε με την καρδιά τους. Ελάχιστοι θα το είπαν με την καρδιά τους. Αλλά βλέπει κανείς από το όλο αυτό περιστατικό τη μεγάλη, ας πούμε, περηφάνεια του διαβόλου, που δεν θέλει να πει ήμαρτον. Δεν σου είχα πει για έναν. Μου είχαν δώσει ένα χαρτάκι κάποτε, λέει Πάτερ, προσευχή σου τον Τάδε, είναι 95 χρονών και δεν θέλει να πει ήμαρτον. Του λέμε πες ήμαρτον και λέει δεν λέω ήμαρτον. Δηλαδή μπορεί και ένας άνθρωπος
να καταντήσεις σαν το διάβολο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρετε, τόσο σκληραίνει η ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι παράδοξο, δηλαδή, αυτός λέει 95 χρόνια και να μην λέει ήμαρτον, ναι. Γιατί άφησε τη ψυχή του να σκληραίνει, σαν την πέτρα. Και πόσα περιστατικά έχω ακούσει και γριές, ας πούμε, τους λένε να φέρω τον παπά να εξομολογηθείς, όχι δεν θέλω. Και είναι με το ένα πόδι στον τάφο, με το ενάμιση πόδι στον τάφο. Και δεν θέλω, δεν θέλει. Γιατί έχει σκληρύνει λόγω της περηφάνειας η ψυχή της. Έτσι λοιπόν, ο Εωσφόρος και οι άγγελοι του είναι σκοτεινά και μοχθηρά πνεύματα, δηλαδή ζηλεύουνε, φθονούνε τον άνθρωπο και είναι άειλα μεν, σχετικά άειλα, με μία παχύτητα όμως μεγαλύτερη από των φωτεινών αγγέλων, αλλά λεπτότερα από εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έχουν τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να περάσουν τείχους, να διανύσουν αποστάσεις, πάνε πολύ γρήγορα, έτσι, μετακινούνται πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι πανταχού παρόντα, έτσι, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι δαίμονες, μόνο ο Θεός. Και μπορούν να περάσουν και μέσα από κλειδωμένες πόρτες, δεν τις εμποδίζουν τίποτα, ούτε κλειδαριές, ούτε σαγίδες, ούτε οποιοδήποτε υλικό εμπόδιο. Και μπαίνουν και μέσα στον άνθρωπο και ενοχλούν την καρδιά του και το νου του. Έτσι. Και επειδή είναι νόες, συμπλέκονται με το νου το δικό μας. Και σου λέει τώρα πώς μου ήρθε αυτή η σκέψη. Είναι ακριβώς γιατί άφησες το νου σου αφύλακτο, δηλαδή δεν τον απασχόλησες με την προσευχή, οπότε του βρήκε απασχόληση ο διάβολος. Έτσι, ο νους μας είναι σαν τη μιλόπετρα που γυρίζει στο ελαιοτριβείο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Συνέχεια γυρίζει και ό,τι ρίξεις μέσα το αλέθει. Ρίξεις πέτρες, ελιές της αλέθεια και ό,τι άλλο ρίξεις. Έτσι λοιπόν, αν εμείς δεν ρίξουμε να λέσει προσευχή ο νους μας, το όνομα του Χριστού, θα ρίξει ο διάβολος τα δικά του, τις ακαθαρσίες και θα κάνει το νου μας, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, ή κτηνώδη ή δαιμονιώδη. Έτσι. Δηλαδή ή να ασχολείται με τα κτηνώδη πάθη, τα πάθη τα ζώδια αυτά που τα λέμε σαρκικά κλπ. Ή με τα πάθη τα δαιμονιώδη που είναι η περηφάνεια, ο εγωισμός, η κατάκριση, ο φθόνος, η ζήλια, ο θυμός και ο άνθρωπος είναι σαν δαίμονος. Ο σκοπός των δαιμόνων είναι να κάνουν κατοχή στην καρδιά, κυριεύοντας πρώτα τη διάνοια του ανθρώπου, τη σκέψη του. Έτσι, και μέσα από τη σκέψη μετά περνάνε και στην καρδιά, ώστε προσπαθούν η σκέψη που σου βάζουν να γίνει μετά συγκατάθεση, να γίνει επιθυμία. Και αυτό γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν γίνεται αμέσως επιθυμία, υπάρχει μια διαδικασία. Γι' αυτό η σκέψη στην αρχή είναι αναμάρτητη που μας βάζει ο πονηρός, ο πειρασμός, ο πρώτος λογισμός όπως λέμε. Αυτό που οι πατέρες οι Άγιοι το ονόμασαν προσβολή. Η προσβολή είναι ανένοχη, δεν είναι αμαρτωλή. Και προσβολές είχαν όλοι, ακόμα και ο Χριστός. Είχε προσβολή. Τις τρεις πειρασμούς στην έρημο. Το έβαλε ο διάβολος. Τον πειρασμό της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Νομίζω είναι γνωστά, μην τα αναλύσουμε αυτά. Τους τρεις πειρασμούς στο σαραντάριο όρος που είχε ο Χριστός μας και πώς τους νίκησε. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζεις να το συζητάς, αρχίζει και να, ας πούμε, να χαράζει η αμαρτία μέσα μας. Έτσι, από τη στιγμή που αρχίζεις να κουβεντιάζεις τη σκέψη με τον πονηρό και να ευχαριστιέσαι λίγο και να, ας πούμε, συγκατατίθεσαι, αρχίζει και η αμαρτία. Και βέβαια, άμα κανείς φτάσει στη συγκατάθεση, έχει ήδη κάνει την αμαρτία στη σκέψη του, στην καρδιά του και μετά είναι ζήτημα χρόνου αν θα την κάνει και με το σώμα του, δηλαδή την κάνει με την όλη του ψυχοσωματική του υπόσταση. Οι δαίμονες λοιπόν επηρεάζουν τη διάνοια, γι' αυτό δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, πριν κάνεις μια αμαρτία, πριν κάνεις μια συγκατάθεση, ο διάβολος προσπαθεί να σου θολώσει τη σκέψη. Το νου. Να μην έχεις καθαρή σκέψη, να χάσεις τη λογική, να κάνεις άλογα πράγματα, παράλογα πράγματα,
ώστε κυριεύοντας τη λογική, παίρνοντας σου τη λογική, μετά να προχωρήσεις σε αυτά που θέλει αυτός. Και σε αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει και ουσίες, ε? Το αλκοόλ, ας πούμε. Τι κάνει το αλκοόλ? Σου θολώνει το νου, τη σκέψη, τη διάνοια, τη λογική, στην παίρνει τη λογική ή τα ναρκωτικά. Λοιπόν, και μετά πολύ πιο εύκολα ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία. Πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό οι πατέρες πρόσεχαν πάρα πολύ και το κρασί και οτιδήποτε άλλο. Επηρεάζει την εγρήγορση, την ύψη δηλαδή στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο διάβολος πιο πολύ και από την προσευχή, θα έλεγα, φοβάται την ύψη, την εγρήγορση, την προσοχή δηλαδή. Γιατί η προσευχή χωρίς προσοχή, δεν τη φοβάται ο διάβολος. Μπορεί να λες μπουρ 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 και να μην προσέχεις τι λες. Αυτό δεν έχει αξία. Η διατηρή, βέβαια, είναι και αυτό κάτι. Γιατί, τέλος πάντων, η γλώσσα σου λέει λόγια προσευχής, αλλά δεν γίνεται το ζητούμενο. Η καθαρή προσευχή και η σωστή προσευχή θα πρέπει να είναι του όλου ανθρώπου, να συμμετέχει και ο νους και να παρακολουθεί αυτά που λέει η γλώσσα. Οι δαίμονες λοιπόν κυριεύουν το νου, κατέχουν την καρδιά και έτσι εξασθενίζει η θέληση του ανθρώπου και γίνεται ο άνθρωπος δούλος των δαιμόνων, αφού προηγουμένως έχει γίνει δούλος των παθών. Υποδουλώνεται στα πάθη. Γι' αυτό κανείς όταν ιτηθεί σε κάτι, νικηθεί σε κάτι, σε κάποιο πάθος, μετά γίνεται δούλος αυτό το πάθος. Και μετά δεν μπορεί να αντισταθεί. Και όσο πιο πολλές φορές νικηθείς, τόσο πιο μεγάλο γίνεται το πάθος. Άλλο δηλαδή να νικηθείς μια φορά και άλλο να νικηθείς 10 φορές. Και είναι πολύ ανόητο αυτό που λένε μερικοί, εντάξει, νικήθηκα μια φορά, θα πάω να ξομολογηθώ σε μια εβδομάδα, ας το κάνω ακόμα 10 φορές και μετά το ξομολογέμαι. Αυτό είναι τελείως τρελό και τελείως παράλογο, γιατί κάθε φορά που κάνεις μια αμαρτία ενισχύεις το πάθος. Άλλο είναι να σπάσεις το χέρι σου μια φορά και άλλο να το σπάσεις 10 φορές και μετά να πας στο νοσοκομείο. Κανείς δεν λέει, αφού τράκαρα μια φορά, στρακάρω λες 10 και μετά πάω στο νοσοκομείο. Έτσι. Και όμως δυστυχώς τα πνευματικά το λένε. Πολύ. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί στο βάθος την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αυτή την ψευτοειδονή, την ψευτοκαραμέλα που μας δίνει ο διάβολος. Και εκεί είναι η τραγικότητά μας. Και εκεί φαίνεται και η διαστροφή μας, η αρρώστια μας. Ότι αγαπάμε το κακό. Αγαπάμε το θάνατο. Συνεχώς οι δαίμονες αντιστρατεύονται στο Άγιο Θέλημα του Θεού και ενεργούν αντίθετα με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να μην σωθεί ο άνθρωπος. Και φέρνουν ένα σωρό εμπόδια. Δεν θέλουν τη σωτηρία μας, μας μισούν θανάσιμα, γιατί, λέει ο Άγιος Κυπριανός, ή να μη όθεν εξέπεσαν αυτοί, ανέλθομεν εμείς. Για να μην ανέβουμε εμείς εκεί που αυτοί ήταν και έπεσαν. Αυτό είναι πολύ κοντά στον Θεό, έτσι. Και είχαν την ευκαιρία να μετέχουν στη δόξα του Θεού, όπως μετέχουν οι άγγελοι. Λοιπόν, εκεί τώρα θα πάμε εμείς. Και δεν το θέλουν αυτό οι δαίμονες. Ούτε αυτοί θέλουν να πάνε, αλλά ούτε και εμάς θέλουν να μας αφήσουν να πάμε. Και αυτό ακριβώς μπορεί να σημαίνει και στους ανθρώπους, ξέρετε. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Χριστός μας για τους Φαρισαίους. Ούτε λέει εσείς μπαίνετε στη βασιλεία, αλλά και αυτούς που θέλουν να μπουν τους εμποδίζετε. Δυστυχώς. Πώς γίνονται και οι άνθρωποι, δηλαδή, όμοιοι με τους δαίμονες. Ενώ ο άλλος θέλει να μπει στην εκκλησία, θέλει να πάει να προχωρήσει, έχει τόσο που τον εμποδίζει. Ούτε εκείνος μπαίνει στο Θεό, στη βασιλεία, αλλά και τον άλλο πάει να μπει, τον εμποδίζει. Αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να πεις εντάξει, εγώ δεν θέλω, κάθομαι στην ησυχία μου. Όχι. Οι δαίμονες δεν θέλουν αυτό και οι άνθρωποι που μοιάζουν με αυτούς τους δαίμονες. Θέλουν και οι άλλοι να μην πάνε. Όπως ο μύθος με την Αλεπού, έτσι, που έκοψε την ουρά της και σου λέει, αφού την έκοψε εγώ, πρέπει όλοι να κόψουν την ουρά της. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προτρέπει για να καταλάβουμε πώς είναι η μανία του, του διαβόλου και των υποτακτικών του, να ρίξουμε μια ματιά στον Ιώβ, του οποίου ο διάβολος μέσα σε λίγες στιγμές του κατέστρεψε όλα τα υπάρχοντά του, θανατώνοντας τα ζώα του και καταστρέφοντας τα κτήματά του.
Αφού πήρε άδεια από το Θεό όμως, προσέξτε. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος αν δεν πάρει άδεια από το Θεό. Και όλα αυτά που γίνονται σήμερα, ας πούμε, και στην πατρίδα μας, τα όχι ευχάριστα. Και γενικά, όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, μην νομίζετε ότι γίνονται ερήμη του Θεού. Έχει πάρει άδεια ο διάβολος για να τα κάνει αυτά όλα. Τώρα γιατί έχει πάρει άδεια, είναι άλλο κεφάλαιο. Εμείς θέμε πάλι. Στη συνέχεια, με πλημμύρες και κεραυνούς, φωνεύει τα 10 παιδιά του, του Ιώβ, έχοντας πάρει πάλι άδεια από τον Θεό. 7 αγόρια και 3 κορίτσια τα φωνεύει σε μια στιγμή. Φανταστείτε, να έχεις 10 παιδιά και να μην έχεις κανένα μετά. Όχι, σήμερα οι άνθρωποι ένα παιδί έχουν και το χάνουν και δεν αντέχουν. Πού να έχεις 10. Και ήταν νέοι και νέες. Και εκτός που του κατάφερε αυτά τα χτυπήματα, μετά του δίνει και ένα χτύπημα πάνω στο σώμα του, πάνω στον ίδιο τον ιό. Τον γέμισε με πληγές, ώστε οι άνθρωποι να τον διώξουν, να τον συγχαθούν, να τον βγάλουν έξω από την πόλη και ο καημένος να κάθεται μόνος του πάνω σε ένα λόφο από κοπριά. Και εκεί με μια κεραμίδα έτριβε το σώμα του, για να νιώσει ο άνθρωπος αυτός της υπομονής λίγη ανακούφιση. 6 είναι τις πληγές του. Αυτός είναι ο διάβολος, έτσι. Μισεί τον άνθρωπο. Όχι να σου κάνει καλό. Κακό. Έχει μίσος. Και πώς είναι η τύφλωση των ανθρώπων που πάνε στους μάγους και στις μάγισσες ζητώντας βοήθεια από τον διάβολο. Στυχώς. Και ακούς και πολιτικούς να σου λένε ότι εγώ θα κάνω συμμαχία και με τον διάβολο για να σώσω την Ελλάδα. Εκεί να δεις μετά που θα πάει η Ελλάδα, αν το κάνεις αυτό. Αλλά δυστυχώς το κάνουν. Ο διάβολος επεμβαίνει στη ζωή μας και στο σώμα μας, διότι είναι ανθρωποκτόνος. Στην ψυχή όμως δεν τον αφήνει ο Θεός να επέμβει. Όπως και στον Ιώβ δεν τον άφησε να επέμβει στην ψυχή. Διαβάζω ένα περιστατικό. Την εποχή του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου ζούσε κοντά στη Βέρεια ένας λόγιος χριστιανός, μορφωμένος δηλαδή, που έπεσε σε μια δαιμονική παγίδα. Παρόλο που συνήθιζε, όπως κάθε χριστιανός, να προσεύχεται με το Πάτερ ημών και να τελειώνει την προσευχή του με τα λόγια «Ρίσε εμάς από του πονηρού», κάποια μέρα άνοιξε από περιέργεια ένα βιβλίο μαγείας που είχε πέσει στα χέρια του. Χωρίς λοιπόν να υπολογίζει τον κίνδυνο, διάβασε λίγο, δοκιμαστικά, επικλήσεις του διαβόλου. Αυτό που ξέρετε πολύ καλά, πως το διαδίδονται κατά κόρον σήμερα στα μικρά παιδιά, μέσω Harry Potter, μέσω μαγολογίας, ένα σωρό βιβλία. Υπάρχουν, πριν, πόσο ήταν, 2-3 χρόνια ήταν, σε ένα βιβλιοπωλείο κοίταζα και βλέπω ένα ογκώδες βιβλίο, και διαβάζω και τι ήταν, μαγολογία. Και φαντάζω τώρα όλο αυτό το βιβλίο είναι για τους μάγους. Και εκ των υστέρων μετά που το έψαξα λίγο, αυτό το βιβλίο παρακαλώ ήταν παιδικό. Δηλαδή να πάρει το παιδί να διαβάσει ένα τούβλο 1000 σελίδες για τον διάβολο και για τη μαγεία. Επικλήσεις στους δαίμονες κλπ. Και σας λέω εν παρενθέσει ότι οι Άγιοι Πατέρες απαγορεύουν στους χριστιανούς να διαβάζουν. Όχι βιβλία για τον διάβολο, βιβλία αιρετικά, ούτε καν αιρετικά βιβλία δεν επιτρέπει να διαβάζεις. Δηλαδή να πάρεις παπικά βιβλία ή προτεστάντικα ή δεν ξέρω άλλων θρησκειών που πάνε μερικές σου λέγω, είμαι ερευνητής, είμαι αναζητητής της αλήθειας, τάχα της. Έτσι κάποια νύχτα, ενώ κοιμόταν, αφού διάβασε αυτές τις επικλήσεις έτσι στον διάβολο, είδε στον ύπνο του ένα γιγαντίο αράπη που του είπε: «Ήρθα, επειδή με κάλεσες. Εμπρός λοιπόν, αν θέλεις να σε εξυπηρετήσω, προσκύνησέ με». Ο άνθρωπος έντρομος το αποκρίθηκε: «Κύριον τον Θεό μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρέψω». Τότε ο αράπης, γεμάτος θυμό, του έδωσε ένα φοβερό ράπισμα στο πρόσωπο. Σκαμπύλιο, έτσι, και του είπε: «Αφού δεν με προσκυνάς, τότε γιατί με προσκαλείς». Καταλάβατε, τον είχε προσκαλέσει με τις επικλήσεις.
Ο Χριστιανός ξύπνησε. Ένιωσε αφόρητο πόνο στο πρόσωπό του και έβαλε τις φωνές και τα κλάματα. Κάποιοι που τον άκουσαν μαζεύτηκαν γύρω του και είδαν το μάγουλό του πρισμένο και κατάμαυρο. Παρουσίαζε δε αποτρόπαιο και ελεηνό θέαμα. Να γιατί δεν επιτρέπεται ούτε για αστείο να ασχολείσαι με τον διάβολο. Λέει για αστείο, λέει πάνε οι κοπέλες και τους λένε το φιλτζάνι. Έτσι. Ή ποιον θα παντρευτούν, δεν ξέρω πώς. Διάφορα τέτοια. Ή ρίξουμε τα χαρτιά κλπ. Ή με τα, σου δουν τα χέρια σου, οι χειρομάντες κλπ. Γιατί να τα κάνεις τα πράγματα, για να δώσεις δικαιώματα στο διάβολο. Κοιτάξτε, έχει και συνέχεια. Τι έπαθε αυτός. Σε λίγες μέρες η κατάστασή του χειροτέρεψε. Δεν ήταν που έφαγε το σκαμπίλι. Πρίστηκε και μαύρισε όλο του το πρόσωπο τόσο πολύ που έκλεισαν τελείως τα μάτια του. Έστειλαν λοιπόν και κάλεσαν τον Άγιο Διονύσιο από το μοναστήρι του στον Όλυμπο. Ευτυχώς που ήταν ο Άγιος. Ο Άγιος έτρεξε αμέσως κοντά του και προσευχήθηκε πολύ για αυτόν. Έψαλε παράκληση στην Παναγία και τον έχρισε με Άγιο Έλαιο. Τότε ο δαιμονόπληκτος θεραπεύθηκε τελείως. Και όλοι οι παριστάμενοι δόξασαν τον Θεό και τίμησαν τον πιστό δούλο του Διονύσιο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Άγιος, θα πέθανε αυτός. Όπως πήγαινε. Να πω, ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Και βλέπετε όλα αυτά τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Ουσιαστικά είναι σχέδια διαβολικά, γιατί είναι σχέδια ανθρωποκτονικά. Το ξέρετε το project που έχουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης στα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, να σκοτώσουμε το 90%. Γιατί, με ποια λογική, τίποτα. Γιατί είναι απλώς κατευθυνόμενοι από τους δαίμονες αυτοί οι άνθρωποι καημένοι. Βέβαια ο διάβολος πρώτα είναι θεομάχος και έπειτα είναι μισάνθρωπος. Έτσι, έχει μανία τον Θεό προπάντων, μισεί τον Θεό, μάχεται τον Θεό. Αλλά επειδή δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό, ξεσπάει στα πλάσματα του. Εμείς σε πρώτερον μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, και ετραχυλίασε, δηλαδή περηφανεύτηκε, κατά του Θεού του Παντοκράτορος. Κατεφρόνησε του Δεσπότου, ηλωτριώθη του Θεού, αποξενώθηκε από τον Θεό και όταν είδε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, να είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, επειδή δεν μπορούσε πλέον να πάει προς τον Θεό, ούτε να βλάψει τον Θεό, τι έκαμε? Στην εικόνα του Θεού την εαυτού πονηρία εκένωσε. Άδειασε όλη του την κακία στην εικόνα του Θεού, δηλαδή στον άνθρωπο. Είδε τον άνθρωπο που είχε την εικόνα του Θεού και την προοπτική να θεωθεί και έβγαλε όλη την κακία του στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή ακριβώς γνωρίζει αυτό το πράγμα, πώς να πούμε, θα πρέπει να μας δίνει θάρρος εμάς αυτό. Γιατί άλλο να βρεις την κακία μόνος σου και άλλο να στην υποβάλει κάποιος άλλος. Ο άνθρωπος δεν την βρήκε μόνος την κακία, του την υπέβαλε ο διάβολος. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πολύ συμπαθής απέναντι στον άνθρωπο. Ξέρει τι πόλεμο μας κάνει ο διάβολος. Οι δαίμονες έχουν δύναμη. Μια ερώτηση. Έχουν μια δύναμη σχετική. Αλλά τον άνθρωπο του Θεού δεν έχουν καμία εξουσία. Έχουν εξουσία σε αυτούς οι οποίοι δεν υποτάσσονται στο Θεό. Και αν δεν υποτάσσεις στο Θεό, είπαμε τι γίνεσαι μετά. Ή γίνεσαι δούλος στα πάθη τα ακτινώδη ή στα πάθη τα δαιμονιώδη. Ουσιαστικά και στην άλλη περίπτωση στους δαίμονες είσαι δούλος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι δηλαδή ανεξομολόγητοι, είναι ακοινώνητοι κλπ. Είναι ανοιχτοί σε όλες τις δαιμονικές αυτές δυνάμεις. Και τους πιάνουν και τα μάγια και τα μάτια και λοιπά και λοιπά. Και είναι συνέχεια ζαλισμένοι και καταθλιμμένοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν ασκούν μεγάλη επιρροή και έχουν μεγάλη δύναμη δαίμονες. Και παθαίνουν πολλά κακά. Ο διάβολος αν αφινόταν ανεξέλεκτος από τον Θεό θα μας έκανε ζημιά μεγάλη σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά του επιτρέπεται να δράσει τόσο όσο χρειάζεται για να σοφρονιστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, ο Θεός πάλι τους προστατεύει.
Γιατί κανονικά όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι δαιμονισμένοι σήμερα. Και όμως δεν είναι. Έτσι. Γιατί και αυτούς τους φυλάει ο Θεός, παρόλο που αυτοί δεν τον θέλουν τον Θεό. Δηλαδή βάζει όρια στην κακία του διαβόλου και δεν αφήνει τον διάβολο να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τον αφήνει να δράσει τόσο όσο χρειάζεται για να μετανοήσουν. Για να τους δώσει μια αφορμή για να μετανοήσουν. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός δεν αφήνει να χρησιμοποιούν ολόκληρη τη δύναμή τους οι δαίμονες, αλλά επιτρέπει να εκδηλωθεί αυτή η δύναμη τόσο όσο χρειάζεται για τον άνθρωπο, όσο χρειάζεται στον άνθρωπο για να σωφρονιστεί και στη δαιμονική κακία για να αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια μας, ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Εκδηλώνοντας την κακία του διάβολου, ο διάβολος μας ενεργοποιεί, μας παίρνει σε μια κατάσταση εγρήγορσης, ώστε να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα και να μην υποκύπτουμε στις παγίδες του και να μην αμαρτάνουμε. Ο πειρασμός είναι πάντοτε επιφανειακός, δεν χτυπάει ποτέ στο κέντρο της καρδιάς. Από τη στιγμή που είμαστε βαφτισμένοι, πρέπει να το ξέρετε αυτό, οι δαίμονες έχουν φύγει από το κέντρο της καρδιάς, ενώ στον αβάφτιστο είναι στο κέντρο. Γι' αυτό και διαβάζουμε εξορκισμούς. Βλέπετε στα μωρά, πριν τα βαφτίσουμε, πάμε στην είσοδο, στον άρθικα, στην άκρη, μπροστά στην πόρτα, και διαβάζουμε εξορκισμούς. Και κοιτάμε προς τη δύση και φτύνουμε έτσι. Κανονικά πρέπει το μωρό να φτύσει, δεν μπορεί το μωρό να φτύσει, και φτύνει ο νονός. Το διάβολο τρεις φορές και λέει: αποτάσσουμε τη σατανά. Εκείνη την ώρα φεύγουν δαιμόνια. Και πάνε μερικοί και κάθονται μπροστά εκεί και κοιτάνε. Ρε φύγετε από εκεί, του λέει ο παπάς, κάθεται εκεί. Λοιπόν, να του χτυπήσει και κανένα δαιμόνιο όπω φεύγει. Ναι, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, γυρνά προ τη δύση δηλαδή και αποτάσσει το σατανά και διώχνει του δαίμονε. Και φεύγουν οι δαίμονε από το μωράκι. Και μετά το μωράκι το βαφτίζουμε. Καθαρό. Λοιπόν, φεύγει από το κέντρο τη καρδιά και οι δαίμονε πλέον εξωτερικά από την περιφέρεια τη καρδιά το ξεύουν πάλι τον άνθρωπο με την υγρότητα των ειδονών, λένε οι πατέρες. Με την υγρότητα, την υγρασία δηλαδή που έχουν οι ειδονές. Προσπαθεί ο διάβολος μέσω των ειδονών, των διαφόρων ειδονών, να δελεάσει τον άνθρωπο. Αλλά πλέον δεν έχει την εξουσία που είχε στον αβάφτιστο. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα το βάφτισμα. Στο κέντρο τώρα της καρδιάς μας είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός πολεμάει για χάρη μας. Το διάβολο ο οποίος είναι στην περιφέρεια. Και εφόσον ο άνθρωπος δεν συγκατατίθεται, ο Χριστός δεν επιτρέπει στο διάβολο να μας υποτάξει. Εφόσον ο άνθρωπος ζει κατά Θεόν, έχει όλες εκείνες τις δυνάμεις που μπορεί να νικήσει το διάβολο, ξέρετε. Γι' αυτό και δεν φοβάται ο άνθρωπος το Θεό το διάβολο. Γι' αυτό και έλεγε ο πατήρ Ποφίλιος ότι δεν υπάρχει διάβολος. Με αυτή την έννοια το έλεγε, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά για τον χριστιανό είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί τα τόξα του και τα βέλη του είναι σαν τα τόξα που έχουν τα μικρά τα παιδάκια, ας πούμε. Κάτι ξυλαράκια, αυτά δεν μπορούν να σου κάνουν κακό τίποτα. Έτσι είναι και για τον πιστό ο διάβολος και οι παγίδες του και τα βέλη του. Αλλά για τον άπιστο είναι φοβερά. Και μπορεί να του κάνουν μεγάλη πληγή. Ο πειρασμός λοιπόν βία ουκρατή, λέει ο Ρωσόστομος, δηλαδή με τη βία δεν κυριαρχεί στον άνθρωπο, δεν μπορεί να ασκήσει βία στον άνθρωπο, να τον αναγκάσει δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει κάτι κακό. Αναγκάζουν ουδέ βιαζόμενος ουδέν, δεν μπορεί καθόλου να τον αναγκάσει ή να τον βιάσει τον άνθρωπο να κάνει το κακό. Αλλά τι κάνει ο διάβολος? Μόνον υπόμνηση του κακού υποβάλλει. Μόνο θυμίζει, υποβάλλει υπόμνηση του κακού. Του θυμίζει το κακό. Ερεθίζει και διεγείρει τον άνθρωπο στο να διαπράττει το κακό. Έτσι. Του υποψιθυρίζει τις αμαρτίες. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, να μην θες να μαθαίνεις το κακό. Ούτε και το όνομά του ακόμα. Να μην το λες. Πόσο κακό κάνουν τα ΜΜΕ που συνέχεια προβάλλουν το κακό. Το λέω τώρα σε συνδυασμό με αυτά που λένε οι πατέρες.
πατέρες ξέρουν πολύ καλά τι λένε. Να μην μαθαίνεις, λέει, ούτε κατά όνομα το κακό. Τι συμβαίνει η τάδια αμαρτία, γιατί να το μάθεις, δεν χρειάζεται. Άστο. Και από εδώ μπορεί να καταλάβετε και πόσο δύσκολο είναι το έργο του πνευματικού, όποιος συνέχεια ακούει τέτοια πράγματα. Έτσι. Και ο ένας πνευματικός εγώ είναι, λέει, πανεπιστήμιο της κακίας. Τι να κάνουμε. Αλλά φυλάει ο Θεός και το πνευματικό, να μην τα θυμάται όλα αυτά που ακούει. Τώρα εκεί δεν πρέπει να τα θυμάται. Η δύναμη του διαβόλου δεν είναι ποτέ προγνωστική. Δηλαδή ο διάβολος ποτέ δεν ξέρει το μέλλον. Ούτε ας πούμε πότε ακριβώς θα γίνει κάτι προγνωρίζει, ούτε έχει καμιά ιδέα για το μέλλον. Απλώς, όπως είπα προηγουμένως, εικάζει, δηλαδή υποθέτει και μερικές φορές πέφτει μέσα, μερικές φορές όχι, κάνοντας συνδυασμό με τα δεδομένα του παρόντος. Και με την πείρα που έχει, τόσες χιλιάδες χρόνια που μας πολεμάει, μας έχει μάθει καλά. Και πολλές φορές σου λέει ο άλλος, μου βγήκε το όνειρο. Δεν είναι ότι μέσα από τα όνειρα μαθαίνεις το μέλλον, αλλά είναι ότι ο διάβολος με την πείρα που έχει σου έδειξε κάτι που τελικά έγινε. Είναι που πάνε στους μάγους και στις μάγισσες και λέει, όσα μου είπε βγήκανε. Λέει, όχι και όλα ακριβώς, και μερικά που δεν βγήκανε. Μετά το λέει ολόκληρο. Αλλά ναι, όταν σου λέει ότι θα σε βρουν κακά και λοιπά, θα σε βρουν κακά και ποιος, σε ποιον δεν βρίσκονται. Ποιος δεν έχει κακά στη ζωή του, ας πούμε. Τι θα πει αυτό, θα μου βγει το όνειρο. Η πρόγνωση της μάγισσας. Λοιπόν, γιατί μας πολεμάει ο διάβολος. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, ποιες αφορμές παίρνει ο διάβολος και μας πολεμάει. Η μία αιτία που μας πολεμάει και βρίσκει πάτημα και έδαφος για να μας πολεμήσει είναι η δική μας η οκνηρία, η τεμπελιά μας δηλαδή, ή αυτό που λένε οι πατέρες, η ραθυμία. Όταν ο άνθρωπος είναι σε εγρήγορη συνύψη και έχει το νου του καρφωμένο στον Θεό, δεν μπορεί ο διάβολος να τον πειράξει καθόλου. Έτσι, γιατί η πρόσβαση του διαβόλου, είπαμε, είναι μέσω του νου. Επειδή είναι νους και αυτός, όταν λοιπόν εσύ ο νου σου είναι στραμμένος στον Χριστό, καρφωμένος στον Χριστό, δεν μπορεί να σε πειράξει. Δεν κολλάει τίποτα. Μπορεί να σου φέρνει διάφορες σκέψεις, αλλά δεν κολλάει τίποτα. Πέφτει στο κενό αυτό που προσπαθεί να κάνει. Επειδή όμως είμαστε πνευματικά τεμπέληδες και ξεχνιόμαστε και ραθυμούμε, τεμπελιάζουμε, δεν προσευχόμαστε, δεν προσανατολιζόμαστε αγαπητικά στον Θεό συνεχώς, γι' αυτό και βρίσκει ευκαιρία και μας πειράζει. Αν κανείς εργάζεται πνευματικά, αν προσεύχεται, αν αγρυπνεί, αν νηστεύει, αν συμμετέχει στα μυστήρια τακτικά και ιδιαίτερα στην Θεία Ευχαριστία και στην Ιεράξη Ομολόγηση, τότε δεν έχει, ας πούμε, πρόσβαση ο διάβολος σε αυτόν τον άνθρωπο. Μια δεύτερη αιτία που μας πολεμάει εκτός από τη ραθυμία μας είναι η περηφανιά μας. Επειδή είμαστε περήφανοι ή τέλος πάντων κάποια στιγμή περηφανευόμαστε, είμαστε κενόδοξοι, μας αρέσει το μπράβο των ανθρώπων, είμαστε εγωιστές, θέλουμε να γίνει το δικό μας κλπ. Είμαστε αλαζόνες, παραχωρεί ο Θεός να πειραστούμε από τον διάβολο για να μάθουμε την ταπείνωση, να αποβάλουμε αυτό το μείζον κακό που είναι η περηφάνεια. Και όποιος μάθει την ταπείνωση, αυτός και υψώνεται. Εμείς θέλουμε να υψωθούμε χωρίς να ταπεινωθούμε. Αλλά ο δρόμος για να υψωθούμε είναι να ταπεινωθούμε. Δηλαδή, για να ανέβεις πρέπει να κατέβεις. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε χωρίς να κατέβουμε. Και με το που πας να ανέβεις, παίρνεις τάπα, έτσι. Σου λέει κάτσε κάτω. Το κλειδί που μας ανοίγει την πόρτα του παραδείσου, είναι η ταπείνωση. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, περηφάνεια, ότι δεν έχουμε ανάγκη από τη συμβουλή των άλλων, ούτε και από το Θεό ακόμα, τη συμβουλή. Απόδειξη, ότι δεν διαβάζουμε τι λέει ο Θεός. Ποιος ασχολήθηκε σοβαρά να μάθει
τι λέει ο Θεός. Τι μας συμβουλεύει ο Θεός. Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Προπάντων. Προπάντων στην Καινή. Προπάντων στα τέσσερα Ευαγγέλια. Λοιπόν, προπάντων στην επιτόρους ομιλία. Να το πούμε ακόμα και πιο συνοπτικό. Αν θέλει κανείς να μάθει έτσι γρήγορα και συνοπτικά το Ευαγγέλιο, διαβάζει τα τέσσερα, τρία κεφάλαια του κατά Ματθαίον. Έτσι, πέμπτο, έκτο και έβδομο. Είναι επιτόρους ομιλία. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε απ' έξω κανονικά. Εκεί είναι σχεδόν όλα όσα μας ζητάει ο Χριστός, όσα μας συμβουλεύει. Γιατί αυτά που μας ζητάει είναι οι προδιαγραφές του είναι μας. Έτσι, είναι το manual, έτσι, οι οδηγίες χρήσεως. Πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου και την ψυχή σου. Αλλά είμαστε τόσο εγωιστές που σου λέει τα ξέρω, σιγά τώρα. Δεν τα ξέρω, μην κατακρίνεις κλπ. Κλπ. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρουμε. Γιατί όσο τα διαβάζεις, όσο εμβαθύνεις, όσο παίρνεις και τους πατέρες να δεις πώς τα ερμηνεύουν και ποια είναι η ερμηνεία της πραγματική, τόσο βλέπεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς ξέρετε και η κακοδαιμονία μας, ας το πω έτσι, διαιωνίζεται. Από γενιά σε γενιά δεν αλλάζουμε, δεν βελτιωνόμαστε, γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την αλαζονία, ότι τα ξέρουμε. Σου λέει η μητέρα σου, η νέα μητέρα τώρα, πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου, δεν ξέρω, ξέρω. Πώς με μεγάλωσε σήμερα η μάνα μου. Θυμάται πώς μεγάλωσε η μάνα της εκείνη και κάνει τα ίδια στο παιδί της. Ενώ αν είχε ταπεινοφροσύνη, θα έλεγε, για να ρωτήσει το πνευματικό. Τι θα μου πει ο πνευματικό σημαντικό, σου πει, ξέρω εγώ, διάβασε τον Άγιο του Χρυσόστομο να δει πώς λέει. Και εκεί θα πει από τα σύννεφα. Γιατί αυτά που κάνουν σήμερα οι μητέρες, ας πούμε, στα παιδιά τους, είναι τα εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Τα εντελώς αντίθετα. Γι' αυτό και τα παιδιά είναι άρρωστα σήμερα. Οι γονείς είναι που φταίνουν. Δεν ξέρουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν θέλουν να ξέρουν. Νομίζουν ότι τα ξέρουν και διαιωνίζεται αυτό το κακό. Ο πονηρός λοιπόν μας πειράζει επειδή είμαστε υπερήφανοι. Μας πειράζει αποβλέποντας στο να μην πετύχουμε το καλό όπως πρέπει, όπως δηλαδή το θέλει ο Θεός, αλλά όπως βολεύει τα πάθη μας. Και σου λέει, ναι, εντάξει, να γίνεις καλός με τον τρόπο που θα σου πω εγώ όμως, όχι με τον τρόπο που λέει ο Θεός. Και έχουμε πολλούς βρει τρόπους αυτοβελτίωσης, κυκλοφορεί ο όρος. Αυτοβελτίωση, λέει, δεν χρειάζεται κανένα, είναι μόνος σου, τα έχεις όλα μέσα σου. Έτσι κρυμμένοι, το κρυμμένο φως κλπ. Εκεί βασίζονται όλες οι αιρέσεις. Επίσης μιλάνε ακριβώς για αυτοβελτίωση. Ενώ ο Χριστός δεν σου λέει αυτοβελτίωση, σου λέει βελτίωση και όχι μόνο βελτίωση, τελείωση δια μου. Μόνο δια του Χριστού μπορείς να τελειοποιηθείς. Δια τις ενέργειες του Χριστού. Και έτσι ο άνθρωπος με την πλάνη του διαβόλου πέφτει στον αυτοθαυμασμό. Σε έναν ναρκισισμό, δηλαδή κάνει είδωλο τον ίδιο του τον εαυτό. Και τελικά καταλήγει στο να αυτοθεωθεί. Από μόνο σου, δεν το λένε όλες οι αιρέσεις αυτές, ιδίως οι ανατολικές θρησκείες κλπ. Σου λέει εσύ είσαι ο Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, Θεός εσύ. Και οι άνθρωποι βεβαίως με τους επένους που μας κάνουν βοηθάνε και αυτοί πάρα πολύ σε αυτό το καταστροφικό έργο του διαβόλου. Να, γιατί φώναζε ο πατήρ Πορφύριος, μη λέτε μπράβο στα παιδιά. Τελείως αντιπαιδαγωγικό. Και δυστυχώς διάβαζα και σε νωρία σφυλάδιο που έλεγε το αντίθετο. Τώρα να πεις ένας άσχετος ψυχολόγος να τα λέει, εντάξει. Αλλά να τα λέει και φυλάδιο της ενορίας, ότι πρέπει στα παιδιά να τα επαινείς και λοιπά. Βέβαια βάζουμε καλό λογισμό ότι το λέει για τα παιδιά που έχουν μια ανάγκη. Να μην απογοητευτούν τελείως και να τους πούν, να τους πεις έναν έπαινο. Αλλά ο έπαινος να ξέρει κάνει ζημιά μεγάλη, γενικώς. Όταν οι πατέρες λένε ότι άμα επενέσεις ένα μοναχό, τον παραδίδεις στο σατανά, τον κάνεις πακέτο και τον δίνεις στο σατανά δώρο, φανταστείτε τι παθαίνει ένας κοσμικός, ένας λαϊκός, έτσι που δεν έχει τις αντιστάσεις του μοναχού. Όταν τον επενείς, τον κάνεις πακέτο και τον παραδίδεις στον πονηρό. Γιατί το τρέφεις τον εγωισμό, το τρέφεις την υπερηφάνεια. Και ένα μικρό παιδάκι που δεν έχει και πνευματική γνώση, πολύ εύκολα πέφτει στην έπαρση. Και μετά γίνεται τύραννος. Και λέει η μητέρα, πολύ, με βασανίζει το παιδί μου, δεν θα σε βασανίσει. Αφού έτσι εσύ το κάνεις έτσι. Ένας απλός ιερέας μου διηγήθηκε ταπεινά τα εξής.
Μια φορά ήρθε στην ιερά εξομολόγηση κάποια δαιμονισμένη. Ήταν έτοιμη να μου επιτεθεί. Είχε γουρλώσει τα μάτια, σηκώθηκε πάνω, μου δείχνε τα νύχια της, τα δόντια της. Πότε μούγκριζε σαν το βόδι και πότε φώναζε με μακρόσιτες κραυγές σκύλου. Έπεσε κάτω μπρούμητα και προσπάθησε να μου δαγκώσει τα πόδια. Την εμπόδιζε όμως το πετραχύλι. Για μια στιγμή φοβήθηκα και μου λέει με μοκριτά και απειλητικά: «Θα σε συντρίψω, θα σε διαλύσω. Δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή τι φοβερή δύναμη διαθέτω». Εγώ δεν μίλησα. «Δεν μιλάς, ε? Είσαι ο φοβερότερος εγωιστής που έχω δει στη ζωή μου». Έτσι τα λέει ο διάβολος τώρα στον ιερέα. Και εγώ της απαντώ πολύ απλά: «Ναι, είμαι πράγματι εγωιστής και υπερήφανος, συγχώρησέ με». Και της έβαλα μετάνια. Οπότε λούφαξε το δαιμόνιο, έσκασε. Την έριξε κάτω και ελευθερώθηκε η άρρωστη. Η ταπείνωση διαμέσου της πανευλογημένης ιεροσύνης έδιωξε το δαιμόνιο. Δόξα σε ο Θεός. Καταλάβατε, όταν ταπεινωθείς, σκάει ο διάβολος. Γι' αυτό λέει και ο Βάζης Δωρώτης, βλέπεις, λέει, δύο αδερφούς να τσακώνονται και να μην θέλει να βάλει μετάνιο ένας πάνω στον άλλον, να μην θέλουν να πούνε το συγγνώμη. Το ίδιο γίνει και στις οικογένειες μέσα, έτσι. Ο άντρας με τη γυναίκα, ας πούμε. Ή παιδί με πατέρα, με μητέρα. Και δεν θέλουν να πούνε συγγνώμη και φτάνουν από ένα τίποτα, μπορεί να φτάσουν σε πολύ μεγάλο τσακωμό. Πάρα πολύ μεγάλο. Λέει, όταν βλέπεις μια τέτοια κατάσταση που δεν θέλει να πει ένα στον άλλο συγγνώμη, πήγαινε εσύ, λέει, και βάλε μετάνια. Θα πεις εγώ να βάλω μετάνια για αυτούς. Ναι, να πας εσύ για να σκάσει ο διάβολος, να φύγει. Γιατί όπου βλέπει ο διάβολος ταπείνωση, εξαφανίζεται. Εσύ που είσαι υποτίθεται άσχετος με τον τσακωμό, πήγαινε και βάλε τους μετάνια. Και πες, αδερφή, συγχωρέστε με. Θα ηρεμήσουν αμέσως. Δοκιμάστε το στο σπίτι. Λοιπόν, σταματάμε εδώ πέρα γιατί πέρασε η ώρα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μας ενοχλεί ο διάβολος, θα τους πούμε την άλλη φορά. Για να δώσουμε και λίγο χρόνο για τη συζήτηση. Γενικώς πάντως, να ξέρετε αυτό το κλασικό που το λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Θες να σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, πραγματικά καλά όμως, έτσι. Θα πρέπει να είσαι ταπεινός. Αλλιώς θα σου πηγαίνουν όλα ανάποδα. Γιατί θα έχεις αντίσταση τον Θεό τον ίδιο. Και άμα έχεις αντίσταση τον Θεό τον ίδιο, δεν μπορείς να πας πουθενά. Πάρα πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε για τα διάφορα προβλήματα που έχουν και όταν τους ρωτάω, εξομολογείσαι ή εξομολογείται το παιδί σου, μου λένε όχι. Και το θεωρούν άσχετο αυτό. Ενώ είναι το αίτιο που έχεις όλα αυτά τα προβλήματα. Όλες τις δυσκολίες. Όλα αυτά είναι ευκολίες. Είναι προσπάθεια του Θεού για να σε σώσει. Και σου φέρνει τα διάφορα προβλήματα. Εσύ σκάς για τα προβλήματα. Θες να λυθούν τα προβλήματα, χωρίς όμως να μετανοήσεις. Δεν θες να αλλάξεις ζωή. Απλώς θες να φύγουν τα προβλήματα για να συνεχίσεις να ζεις όπως ζούσες. Και ο Θεός δεν στα παίρνει. Σου φέρνει κι άλλα. Και λες, μα γιατί. Συνέχεια, λέει, συνέχεια χτυπήματα. Συνέχεια, μέχρι να το καταλάβεις. Να καταλάβεις ότι είσαι υπερήφανος. Και πρέπει να ταπεινωθείς, να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Λοιπόν, υπάρχει κάτι. Λέγεται. Για πες. Άσχετο. Ναι. Άκουσα, μου είπατε σε κάτι ότι ήθελα πρώτα να ρωτήσω αν ισχύει. Όταν, ας πούμε, ο Χριστός έλεγε αμήν, αμήν, μετά από αυτό εδώ το αμήν, αμήν, ότι λέει πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί πρώτη φορά. Αληθινά σας λέγω, το αμήν θα πει αληθινά. Αυτά είναι πράγματα που έχουν ακουστεί πρώτη φορά, ας πούμε, ούτε σαν ψήγματα, σαν έτσι. Δεν υπήρχαν στους φιλοσόφους. Πού είναι, βέβαια. Πάρα πολλά πράγματα είπε ο Χριστός που δεν είχαν ακουστεί άλλη φορά. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είναι ένας μεγάλος φιλόσοφος, όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν κάποιοι. Κορυφαίος, ας πούμε. Ή ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά είναι ο Θεός που αποκαλύφθηκε. Ναι. Στα μάτια του Θεού η συγκατάθεση είναι το ίδιο με όταν διαπράττουμε την αμαρτία. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, είναι ελαφρότερο, ας το πούμε, όταν είναι μόνο στο λογισμό δηλαδή. Αλλά οπωσδήποτε είναι και αυτό αμαρτία, έτσι. Γιατί είδατε τι είπε ο Χριστός, αν δεις πονηρά,
εις το επιθυμείς, με σκοπό να επιθυμήσεις ένα πρόσωπο, ήδη κάνεις στην καρδιά σου τη σαρκική αμαρτία. Αλλά βεβαίως άλλο είναι η αμαρτία του λογισμού και άλλο είναι να το κάνεις και με το σώμα και λοιπά. Έτσι. Και εγρήγορση, πώς μπορούμε να πτήσουμε την εγρήγορση? Εγρήγορση από εμάς εξαρτάται, έτσι, να έχουμε προσοχή και προσευχή. Η εγρήγορση τρέφεται με την προσευχή. Όσο κανείς δηλαδή προσεύχεται και προσπαθεί να συγκεντρώνει το νου του στις λέξεις της προσευχής, τόσο είναι σε εγρήγορση. Το ένα τρέφει το άλλο. Η προσευχή δηλαδή τρέφει την ύψη και η ύψη κάνει την προσευχή σωστή. Έτσι. Είναι μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία, να το πούμε έτσι. Ένα feedback. Ναι. Και στον ύπνο μας μπορούν οι δαίμονες σαν νόες να μπουν στο νου μας. Ναι, βέβαια. Γιατί μερικές φορές στον ύπνο μας βλέπουμε όνειρα που πέφτουν, να κάνουμε έτσι κάποιες αμαρτίες και κλαίμε και όλα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αυτά τι γίνεται εκεί με τον ύπνο? Αυτά είναι απόδειξη ότι υπάρχουν τα πάθη μέσα μας ακόμα, έτσι. Υπάρχουν δαίμονες δηλαδή, οι οποίοι έχουν ακόμα άδεια από τον Θεό να μας πειράζουν. Πάλι για το καλό μας είναι και αυτό, έτσι. Γιατί θα μου πείτε για το καλό μας? Γιατί ταπεινωνόμαστε. Ταπεινωνόμαστε και λέμε να ορίστε ποιος είσαι. Γιατί ο καθένας ό,τι πάθη έχει, έτσι τα βλέπει στον ύπνο του. Άλλος είναι λέμαργος, ονειρεύεται τραπέζια, έτσι, φαγητά κλπ. Άλλος είναι φιλάρισκος, ονειρεύεται βαψίματα και χτενίσματα, δεν ξέρω τι άλλο. Καταλαβαίνετε, ρούχα. Ανάλογα τι πάθη έχεις, τα βλέπεις και στον ύπνο σου. Μας πειράζουν δηλαδή και στον ύπνο μας. Βέβαια. Βέβαια, αλλά εκεί πλέον, ας το πούμε, είμαστε ανένοχοι. Έτσι, δεν λόγιστος αμαρτία, γιατί, ας πούμε, ο άνθρωπος δεν είναι σε εγρήγορση, έτσι, και δεν είναι, ας πούμε, η θέλησή του σε μια κατάσταση που να μπορεί να αντισταθεί. Το ευχάριστο είναι όταν κανείς εκεί λέει όχι, έτσι, στις προτάσεις του διαβόλου. Σημαίνει ότι έχει αρχίσει η υγεία να μπαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Να μη θέλει πλέον η ψυχή την αμαρτία. Mm. Mm. Και πώς συμβαίνει, δηλαδή μένα μου έχει συμβεί άλλες φορές στον ύπνο να έχω συνείδηση ότι βλέπω όνειρο εκείνη τη στιγμή και ότι με πειράζει, και άλλες φορές να μην έχω. Δηλαδή να ξυπνάω και να λέω, αχ, ευτυχώς, ας πούμε, ήταν όνειρο. Τώρα, ας μην τα σκαλίζουμε και πολύ. Πάντα στα πιο πολλά όνειρα, να ξέρετε, είναι από τους του δαίμονες ή από τη φύση. Σπάνια τα αποκαλυπτικά όνειρα. Έτσι, πολύ σπάνια, δηλαδή, να πούμε, έλεγε ένας ιεροκήρυκας, στην Αγία Γραφή όλοι είναι περίπου 15 αποκαλυπτικά όνειρα. Τώρα το 16ο να είναι το δικό σου, είναι λίγο απίθανο. Τα πιο πολλά είναι του πειρασμού ή είναι από τη φύση μας. Μπορεί να φας κάτι δυσπεπτό, έτσι, και μετά να βλέπεις τις εκαταδιώκουν, να την πέσεις στον κρεμό και λοιπά και λοιπά. Έτσι, να βλέπεις εφιάλτες. Μάλιστα. Ορίστε. Όταν κάποιος άνθρωπος ή το εκπνευματικός ή το γενικός κάποιος άνθρωπος πάρει από τα χέρια του πονηρού κάποιον, τον έχει δέσμο, μετά, ξέρω, είτε τρώει ξύλα του πόδου. Ο πνευματικός. Είτε κάπου, με κάποιο τρόπο που πειράζει. Εντάξει, φυσικά, ο διάβολος λυσάει και πολεμάει πολύ τους πνευματικούς και τους ιερείς. Γι' αυτό και σας είπα ότι έχουν δύο αγγέλους ιερείς, όπως και οι μοναχοί. Αλλά οπωσδήποτε, εντάξει, ο Θεός δεν αφήνει τον διάβολο. Μπορεί να τον αφήσει για λόγους που εκείνος βλέπει ότι θα είναι προς ωφέλεια του ιερέως, του πνευματικού, να του κάνει και κάποια ζημιά. Αλλά πάντα στο μέτρο που αντέχει ο άνθρωπος. Ούκαι ας ημάς πειραστεί είναι υπεροδύναστη. Και γενικά και σε εσάς ισχύει αυτό, σε όλους ισχύει. Δεν αφήνει ο Θεός να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Και μαζί με τον πειρασμό δίνει και την έκβαση, δίνει τη λύση του πειρασμού. Γι' αυτό κανείς δεν έχει να ανησυχεί και για το κακό που γίνεται προσωπικά σε αυτόν και για το γενικότερο κακό. Ακούγονται διάφορα, έτσι. Χίλια δυο ακούς κάθε μέρα, κινδυνολογίες κλπ. Τίποτα όμως δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Πότε όμως, προσέξτε, όταν είμαστε μαζί με τον Χριστό. Όταν αφήσεις τον Χριστό, όλα πάνω από τις δυνάμεις είναι μετά. Όλα είναι πάνω από τις δυνάμεις. Και ένα τσίπημα κουνουπιού
θα την αχτίσει μέσα στον ταβάνι, δεν τα αντέχει. Αν είσαι με τον Χριστό όμως και κομματάκια να σε κάνουν, σαν ένα αλωτρίο σώματι, όπως λέει για τους μάρτυρες, σαν να τους έκοβαν και να μην ήταν δικό τους το σώμα, να κόβαν άλλο σώμα. Πώς γινόταν αυτό, ήταν ο νους τους στο Χριστό και πλέον υπερεύαιναν την φύση. Ενώ λειτουργούσε το νευρικό σύστημα, δεν είναι ότι δεν λειτουργούσε. Τα νεύρα, ας πούμε, και η υποδοχή του πόνου λειτουργούσαν, όλα λειτουργούσαν. Πηγαίνανε, αλλά δεν μπλοκάραν όλα. Σαν να έχεις πάρει ένα πολύ καλό αναλυτικό, ας πούμε, που να μην περνάει τίποτα. Και αυτό ήταν η Θεία Αγάπη, η αγάπη στον Θεό. Mm. Στο κακό που είπατε και πριν, ότι ας πούμε αυτό που λέμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά συνέχεια το κάνουμε. Ας πούμε, χτυπάμε μια φορά και μέχρι να πάμε στη εξομολόγηση και χτυπάμε άλλε 10 φορές. Δεν έχουμε μισήσει ακόμα την αμαρτία. Έτσι, το ξέρουμε ότι είναι κακό, αλλά στο βάθος το θέλουμε, το αγαπάμε. Γιατί μετάνοια πραγματική σημαίνει όχι απλώς να σταματήσεις, να μην το ξανακάνεις, αλλά και να το μισήσεις τελείως, με όλη τη δύναμη, αυτό που έκανες. Δηλαδή να θυμώσεις. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε το θυμό. Ε? Για να θυμώνουμε με τα πάθη μας, όχι με τους άλλους. Με τα πάθη μας και με τους δαίμονες, οι οποίοι υποκινούν τα πάθη. Γιατί αν δεν φτάσει ο άνθρωπος να μισήσει το κακό, δεν ξέρεις ότι το κακό υπάρχει. Πώς, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με τον κήπο, πας ας πούμε να καθαρίσεις τα χόρτα, έτσι, που πρέπει να τα καθαρίσεις για να φτιάξεις τον κήπο. Υπάρχει ένας που κόβει μόνο το πάνω μέρος. Δεν κάνεις τίποτα, μετά από 2 μέρες θα πετάξει. Έχει μείνει η ρίζα μέσα. Το σημαντικό είναι να βγάζεις και τη ρίζα. Για να βγει η ρίζα από τα πάθη πρέπει να τα μισήσεις. Να μισήσεις τελείως. Κρίτη, βέβαια. Λέει ο Άγιος Νικόδημος τρόπο. Εκτός από τα σαρκικά που δεν πρέπει να τα θυμάσαι καθόλου, τα άλλα πάθη λέει μπορεί να τα φέρνεις στο νου σου, αφού τα νικήσεις στην πρώτη τους επίθεση. Σου φέρνει, ας πούμε, το πάθος της μνησικακίας, ξέρω εγώ, για κάποιο πρόσωπο, έτσι. Και σου θυμίζει. Εκεί προσπαθεί να σε ρίξει στο να το μισήσεις, να το εκδικηθείς κλπ. Το νικάς, ηρεμείς, μετά σου λέει μπορεί να το ξαναφέρεις. Διαβάστε τον όλο το πόλεμο. Και να αντισταθείς μετά με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά, εναντίον αυτού του πράγματος που σου υπέβαλε ο Σατανάς προηγουμένως, και το οποίο τώρα το ξεσκόνεις εσύ, μόνος σου πλέον. Και το πολεμάς και το μισείς. Και έτσι μαθαίνεις να τα μισείς τα πάθη. Δηλαδή σκέφτεσαι αυτό που σου έρχεται. Αυτό το ίδιο που σου έρχεται και κατά κάποιο τρόπο το ξαναφέρνεις σαν επίθεση και αμέσως το χτυπάς. Μόλις τη μανία, ας πούμε. Και την αντικρούεις. Πας να τη δημιουργήσεις και τη χτυπάς. Διαβάστε στον Όρο του Πολέμου. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο να το διαβάσετε του Αγίου Νικοδήμου. Και υπάρχει σε μετάφραση τώρα στην ελληνική. Εντάξει, θα κάνω προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, παιδιά.